Έχουμε μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας που πράγματι θα μπορούσε να τη συζητήσει κανείς για την αναβάθμισή του, για τη στήριξή του, για τη χρηματοδότησή του, για την εξυπηρέτηση των ασθενών, για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών. Εδώ έχουμε γενική διάλυση του συστήματος υγείας, όπου ο μόνος κανόνας και η μόνη συνταγή η οποία έχει επιβληθεί είναι να βάζει το χέρι στην τσέπη ο ασφαλισμένος για να πληρώνει. Να πληρώνει στο νοσοκομείο, να πληρώνει τα φάρμακα, να πληρώνει ακόμα και τη συνταγογράφηση, να διαλύεται η πρωτοβάθμια υγεία. Δεν πληρώνει το τηλέφωνο που παίρνει. Τηλέφωνο, βεβαίως. Να κλείσει ένα ραντεβού. Εδώ θα πληρώσει. Παντού, παντού. Βάζει το χέρι στην τσέπη. Καταραίουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο ασφαλισμένος πληρώνει. Οι επιβαρύνσεις συνεχώς μεγαλώνουν. Και βεβαίως διαλύεται όλο το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Όλο το πρωτοβάθμιο. Κλείνουν αυτή τη στιγμή τα πολυατρία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Μα είναι δυνατόν. Και κύριε Λαφαζάνη, θα το κάνει κέντρα αστικού τύπου. Κύριο Μπουδούρη, τα βρήκατε τελικά, τέλειωσε το θέμα, έτσι. Συμφωνείτε και εσείς ακόμα. Ό,τι κατάλαβα, ησυχία στάξη στρατεύματος. Για τον κύριο Μπουδούρη, ό,τι είχα εγώ να πω, το έχω πει. Δεν θέλω να δώσω δημοσίως τουλάχιστον. Θα κερδίσει την περιφέρεια. Το θέμα. Τι βλέπετε σε αυτό εσείς. Το θέμα. Πιστεύω ότι παντού όπου δίνουμε μάχη ως ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε πολύ καλά. Και θα έχουμε νικηφόρα αποτελέσματα. Κύριε Λαφαζάνη. Κύριε Μαρκογιαννάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το θέμα είναι ότι. Μην ανοίγετε. Πού ψηφίζετε, κύριε Μαρκογιαννάκη, γιατί θα σα ρωτήσω. Σπυριατόπουλο Κακλαμπάκη, θα πούτε ψηφίζω στην Κρήτη. Μάγο είσαι. Δεν έχω βρει να ψηφίσει στην Αθήνα. Έτσι. Στην Κρήτη ψηφίζετε. Ξέρω ότι ψηφίζετε στην Κρήτη. Αλλά λέω ότι ο τελευταίο τη Νέα Δημοκρατία μέσα στην Αθήνα, άμα το ρωτήσει που ψηφίζει, λέει αλλού. Έχω υποψηφιότητα στα χαλιά και να ψηφίζω. Σπυριατόπουλο τι Κακλαμάνη. Όχι, Σπυριατόπουλο Κακλαμάνη. Ακούω ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον κύριο Σπυριατόπουλο. Ακούσατε τελευταία, το ακούσατε αυτό. Όχι,